Ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι φορολογούμενοι μετά την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, η προμήθεια των τραπεζών για την εξόφληση των φόρων στα γκισέ θα καταβάλλεται από τους ίδιους. Οι δοσοληψίε που θα περνάνε μέσω των γκισέ των τραπεζών θα πληρώνονται πλέον, θα πληρώνεται στις τράπεζες το κόστος της συναλλαγής το οποίο δεν έχει καθοριστεί ακόμη, το οποίο προφανώς προσανατολίζεται από ό,τι λένε από 1,10 έως 1,5 ευρώ από το φορολογούμενο. Δηλαδή το κράτος αναλαμβάνει μέσω του e-banking, μέσω του διάφορων τρόπων πληρωμών να πληρώνει στις τράπεζες μια προμήθεια η αμοιβή των φορέων ίσπραξη ορίζεται στο ποσό των 0,45 ευρώ ανασυναλλαγή για πληρωμή έμφυα και φόρου εισοδήματο, ενώ 0,75 ευρώ ανασυναλλαγή για πληρωμή μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών και ATM. Σε ορισμένε ευπαθεί ομάδε, όπω είναι τα άτομα ηλικία άνω των 70 ετών, η ανάπηροι με αναπηρία 80% και πάνω, οι κάτοικοι μικρών χωριών κάτω των 500 κατοίκων, οι των 3.100 νησιών, πληθυσμού 100 νησιών, τα οποία όμως δεν είναι τουριστικά, Αυτέ αυτές τι κατηγορίες τις αναλαμβάνει να πληρώνει την προμήθεια του κράτους. Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για την καταβολή της προμήθειας, δηλώνοντας ότι θα στραφούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δεν έχει συμπέδωση του πολίτη αυτό, αυτό είναι παρέθος, ένα μας πρέπει τα λεφτά που η τσέπη Όλα θα γίνονται μετά μέσω internet banking. Δεν θα υπάρχει λόγο να πηγαίνει στο κατάστημα. Σίγουρα θα είναι κάτι απαράδεκτο. Αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμο, δεν νομίζω ότι είναι εφαρμόσιμο κάτι τέτοιο. Η προμήθεια πλημμύρι φόρου στον Κισέ θα κυμαίνεται από 80 λεπτά έω 1,5 ευρώ ανάλογα με την τράπεζα και θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου.